Ο κύριος Θάνος Τζίμερος, Εθνική Δημιουργία, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Πόση ώρα κάνετε να κατεβείτε από το Χαλάνδρι? Μία ώρα και 20 λεπτά. Μία μισή ώρα. Γιατί έχουμε τέσσερις μέρες μια Αθήνα χωρίς αστική συγκοινωνία σε κάποιες πολύ σημαντικές ώρες για τη μετακίνηση των ανθρώπων, των συμπολιτών μας? Το έψαξα και μετά από πολύ ψάξιμο, ναι, σε κάποια ανακοίνωση μιας συνδικαλιστικής παράταξης, επειδή κάποιες τριετίες διεκδικούν και ένα επίδομα για σταθμάρχες. Αλλά η ανακοίνωση, δηλαδή η αφίσα τους, ας πούμε, λέει για να έχουμε καλές συγκοινωνίες και να. Ο δημόσιος χαρακτήρας. Μη χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας. Να τηρήσει τις υποσχέσεις της, χωρίς να λέει ποιες υποσχέσεις ήταν και ποιες δεν τηρήθηκαν ή ποιες φοβούνται ότι δεν θα τηρηθούν. Αλλά δεν βλέπω και κανένα δημοσιογράφο να το ψάχνει αυτό. Σωστό, δηλαδή, γι' αυτό. Τέσσερις μέρες ταλαιπωρούνται οι πολίτες της Αθήνας για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν και κανείς δεν ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Και ξαναφτάνουμε σε αυτό το οποίο η Εθνική Δημιουργία λέει χρόνια, ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος περί συνδικαλισμού, δεν μπορεί να κυβερνήσει κανένας αυτή τη χώρα, δεν πάει να είναι και ο Θεός Πρωθυπουργός. Η κοινωνία, κατά την άποψή σας, θέλει να αλλάξει αυτός ο νόμος συνδικαλισμού, κύριε Τζίμερ? Διακάως. Ναι. Εκτός από κάποιους οργανωμένους οι οποίοι έχουν κέρδος από αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι συνδικαλιστής και δεν εργάζεσαι ποτέ, δεν θες να εργαστείς. Ναι. Αλλά όταν εκπροσωπείς τους εργαζόμενους. Το σώμα ψηφίζει αυτόν τον συγκεκριμένο συνδικαλιστή, κύριε Τζίμερ. Δηλαδή, το σώμα των εκλεκτόρων. Το σώμα του, αυτοί που ψηφίζουν μέσα στα συνδικαλιστικά σωματεία. Να το πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει, ας πούμε, στην ΟΛΜΕ πώς βγαίνουν όλοι να πρεσβεύουν τα ίδια. Δηλαδή, από τη ΔΑΚΕ μέχρι την άκρα αριστερά, όλοι είναι τα ίδια. Στην ΟΛΜΕ μέσα ή στη ΔΟΕ. Πώς γίνεται αυτό? Τα μέλη του 11μελούς ή 13μελούς διοικητικού συμβουλίου, αν τους πάρεις, δεν διαφέρει ο ΔΑΚΕ με τον άκρα αριστερά. Τα ίδια. Διότι ευτελίζεται τόσο πολύ η συμμετοχή στα συνδικάτα και καπελώνεται τόσο άγρια από αυτούς που τελικά θέλουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους προς ίδιον όφελος, που κανένας αξιοπρεπής δάσκαλος ή καθηγητής δεν πάει να μπλέξει με αυτές τις συμμορίες. Με αποτέλεσμα να κυριαρχούν αυτού του είδους οι συνδικαλιστές, οι οποίοι μια χαρά την έχουν βρει. Αλλά εγώ λέω στον Κυριάκο, ο οποίος λέει: δώστε μου ισχυρή εντολή για να σαρώσω τις παθογένειες του δημοσίου. Αυτές τις παθογένειες που εμείς τις λέμε 11 χρόνια τώρα, δεν τις είδε? Και εν πάση περιπτώσει η εντολή. Ο ψήφισε νόμο 50-1, αυτό είναι το θέμα. Ότι ψήφισε την κήρυξη απεργίας με το 50-1. Το θέμα είναι. Δεν ξέρω αν εφαρμόζεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί να είναι υποχρεωτική η εγγραφή ενός δημοσίου υπαλλήλου συνδικάτου? Σωστά και αυτό. Γιατί να πληρώνει υποχρεωτικά μέρος του μισθού του, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν αυτό, από τις κρατήσεις που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ένα ποσό κάθε μήνα πάει στα ταμεία της ΕΔΗ? Για ποιο λόγο? Θα πρέπει να είναι προαιρετική. Αν αισθάνομαι ότι με εκπροσωπούν, να γραφτώ, να δώσω και τον εμβολό μου, να δώσω και κάτι παραπάνω. Αλλά τι εκπροσωπούν? Εκπροσωπούν ένα πρόβλημα, ας πούμε, ουσιαστικό, όπως ήταν η έλλειψη τηλεματικής, η έλλειψη συστημάτων ασφάλειας στους σιδηροδρόμους? Ή εκπροσωπούν το δικαίωμά τους να μην εργάζονται και κάθε φορά που κινητοποιούνται να είναι για να ακινητοποιήσουν τη χώρα? Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ή το σκέλος συνδιοίκηση, έχετε και από αυτό θέση? Δηλαδή, υπάρχει ένας νόμος συνδικαλιστικός, νομίζω έρχεται από τα χρόνια της Παπανδρεϊκής Πασοκοκρατίας. Ο συνδικαλιστής είναι εκεί για να προασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, να απαιτεί, να. Συγκεκριμένα όμως. Ναι, όχι. Θέλω να πω ό,τι αφορά στον εργαζόμενο. Δεν μπορεί να λέει διαφωνώ με τον νόμο. Δεν νομοθετεί ο συνδικαλιστής. Ή δεν εφαρμόζω τον νόμο. Ναι. Δεν εφαρμόζεις τον νόμο, συλλαμβάνεσαι, δικάζεσαι, καταδικάζεσαι, απολύεσαι από το δημόσιο, γιατί όλοι αυτοί ορκίστηκαν πίστη στο Σύνταγμα και υπακοή στους νόμους. Όταν λοιπόν ο συνδικαλιστής λέει ότι το νόμο αυτό που ψήφισε η κυβέρνηση θα τον καταργήσω στο πεζοδρόμιο ή στην πορεία, είναι επίορκος. Ναι. Είναι βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. Θα έπρεπε να απολυθεί εδώ και τώρα. Ποιος θα τολμήσει να απολύσει, κύριε Τζίμερ? Εθνική Δημιουργία. Τζίμερος Καρνιδιώτης. Εμείς. Εθνική Δημιουργία, Τζίμερος Καρνιδιώτης. Κάντε τη μεγάλη. Κάντε τη μεγάλη. Εντάξει, καλό αυτό το επιχείρημα. Εντάξει, του Κουκουέ το επιχείρημα. Να σας πω. Όχι, δεν είναι του Κουκουέ το επιχείρημα. Το κάντε μας μεγάλο το αυτό, λέω. Αν κάνουμε μεγάλο του Κουκουέ, θα ζήσουμε τη Σοβιετική Ένωση και τον σταλινισμό. Αλλά εμείς θα ήμασταν ευτυχείς αν η Νέα Δημοκρατία έκανε τη δουλειά της. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν είχα λόγο εγώ τώρα να αφήσω τη δουλειά μου, το γραφείο μου, την οικογένειά μου και να έρθω μια μισή ώρα μποτιλιαρισμένος για να πω τα αυτό.
αυτονόητα. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτά που έπρεπε, τότε η Εθνική Δημιουργία θα έλεγε μπράβο σας παιδιά, σας στηρίζουμε. Όμως βλέπω μια απίστευτη ασυμβατότητα ανάμεσα στις εξαγγελίες, στις προεκλογικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε αυτά που γίνονται. Ήταν εδώ ο κ. Πέτσας. Θα ήθελα να το ρωτήσω, γιατί το κάνετε αυτό? Για ποιο λόγο, ας πούμε, χθες που όρμησαν στην Πατησίων να χτυπήσουν ένα περιπολικό, εσείς καταγγέλλετε και συλλάβατε τον αστυνομικό? Γιατί το κάνετε αυτό? Ο νόμος τον συλλαβάνε. Να τον αλλάξετε τον νόμο. Ο νόμος λέει για τη χρήση του όπλου. Να αλλάξετε τον νόμο, να αλλάξετε τους κανόνες εμπλοκής, ώστε να μην είναι η αστυνομία ο σάκος του μπόξ. Και διάβασα στην ανακοίνωση της αστυνομίας και έφρεξα ότι μολονότι λέει το περιπολικά είχαν εντολή να μην πηγαίνουν εκεί. Που εκεί, εκεί που και εγώ όντουσαν κάτι, εκεί που υπήρχε. Έχει άλλο μισό αυτή η ιστορία. Εκεί που υπήρχε απειλή για δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Όταν τελειώσει, θα να πείτε πω το άλλο μισό. Όχι, να σα πω το άλλο μισό. Αυτό το άλλο... που λέει το Υπουργείο, ότι ετοίμαζαν με τα ΜΑΤ επέμβαση. Και ότι μπήκε το περιπολικό, κακώς μπήκε, μπλέχτηκε μέσα στην κυκλοφορία ή δεν έφυγε από την κυκλοφορία ή δεν έφυγε από την αφημασία. Μπορεί να εγκλωβίστηκε εκεί λοιπόν. Και ότι επί της ουσίας χάλασε, γιατί αυτό καταλήγει και κάπου. Χάλασε και την επιχείρηση. Ωραία. Και εξετέθησαν και οι τρεις στον κίνδυνο. Οι δύο έφυγαν, ο οδηγός έμεινε εκ των πραγμάτων και δέχτηκε την επίθεση που βλέπουμε στο βίντεο. Να ρωτήσω αλλιώς. Εάν βρεθεί ένα περιπολικό τυχαία. Είναι εκεί και εγκλωβίζεται από αναρχοφωνιάδες, δεν είναι μπαχαλάκηδες, γιατί το μπαχαλάκηδες έχει και ένα χαρακτήρα λίγο έτσι ελαφρύ. Όλοι καλοί είμαστε. Όχι, είναι αναρχοφωνιάδες. Εάν λοιπόν εγκλωβιστεί, ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής? Θα πρέπει να καθίσει να τον κάψουν? Θα πρέπει να βλέπει το περιπολικό που είναι περιουσία που πληρώνετε εσείς και εγώ να διαλύεται? Το θέμα είναι ότι δύο φορές έχει συμβεί αυτό το. Δύο φορές έχει συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Δύο φορές έχει βιντεοσκοπηθεί και γυρίζω την προηγούμενη φορά που είναι το όχημα, το γερανοφόρο της τροχέας, που και εκεί στο βίντεο και στις δύο φορές εικονίζεται αυτό που και τις δύο φορές το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή εμείς βλέπουμε την απειλή προς τον αστυνομικό. Και την προηγούμενη φορά και εκείνος ο αστυνομικός χρεώθηκε πάλι υπηρεσιακός, γιατί λέει, έπεσε λέει πάνω στο πλήθος. Τι θα έπρεπε να κάνει? Αλλά προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε, θέλω να το πω και εσείς θα το σχολιάσετε. Βλέπουμε και στο πρώτο βίντεο με το όχημα κάποιους να ρίχνουν, πάλι κουκουλοφόρους, να ρίχνουν απορριμματοφόρα για να σταματήσουν την πορεία του οχήματος μέσα στο δρόμο. Άρα να τον εγκλωβίσουν. Και προηγουμένως να ρίχνουν κομμάτια από μάρμαρο, μία μολότοφη η οποία έσβησε. Ναι, αυτό δεν την είχε φτιάξει καλά. Εν πάση αλλά αυτό δεν το είδαμε, αλλά εγώ λέω τι δείχνει το βίντεο. Δείτε το καρέ-καρέ που λένε. Αυτοί λοιπόν ήθελαν να μπλοκάρουν το όχημα, να το κάψουν όπως κάνουν όλες τις φορές. Αυτή είναι η επίθεσή τους. Πού είναι λοιπόν ο νόμος που καθιστούσε κακούργημα τη χρήση? Εμείς στην οπλοφυσία λέει η αστυνομία ότι έχουμε ότι από την ώρα που ο αστυνομικός βγάζει, χρησιμοποιεί το όπλο, πρέπει να αποδείξει ότι ήταν εν κινδύνο. Λοιπόν, πρέπει να το αποδείξει πρέπει ο ίδιος. Πρέπει να γίνουν τα εξής. Αυτό δηλαδή, συνέβη χθες πάντως. Λοιπόν, απέδειξε. Εκεί που πήγε στη δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει στην ανακριτική αρχή, ότι ήταν σε κίνδυνο και άρα δεν απέδειξε. Το απέδειξε από κάποια κάμερα. Η Εθνική Δημιουργία λέει ότι η αστυνομία θα πρέπει πρώτα να ξεσκαρταριστεί, διότι υπάρχουν άνθρωποι στην αστυνομία που δεν θα έπρεπε να είναι, μετά να εκπαιδευτούν, να έχουν κάμερες στις στολές. Κάποια στιγμή το ακούσαμε και αυτό το ξεχάσαμε. Να έχουν κάμερες στις στολές πάντα, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι έκαναν, για να προστατεύεται και ο πολίτης από έναν ενδεχομένως. Από μια αυθαιρεσία. Λίγο θερμόαιμο αστυνομικό εκεί που δεν πρέπει, και να υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, οι οποίοι να περιλαμβάνουν και αποτρεπτικά μέσα. Όχι οπωσδήποτε θανατηφόρα. Υπάρχουν πολλά τέτοια μέσα πλέον. Η τεχνολογία δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά εάν ο αστυνομικός κρίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει το όπλο, να το χρησιμοποιεί. Διότι οι σημερινοί κανόνες εμπλοκής λένε ότι πρώτα θα σε πυροβολήσει ο κακοποιός. Δεν είναι μόνο οι αναρχοφωνιάδες, είναι και οι κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου. Πρώτα θα σε πυροβολήσει και αν είσαι τυχερός και δεν σε πετύχει σφαίρα, τότε πάλι θα πάρεις το όπλο, αλλά για να τον αποτρέψεις, όχι για να τον χτυπήσεις, ας πούμε, στα πόδια. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί οι αστυνομικοί να πηγαίνουν ως πρόβατα επισφαγήν, ικανοποιώντας, ας πούμε, τα βίτσια, τα χούλια κάθε αναρχικού ή μην μπορώντας να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη. Εγώ δεν θα δυσκολευτώ να πω, λογικά ακούγονται και θα βρουν και αυτοί που τα ακούν και συμπολίτες που να τα βρουν. Το πρόβλημα, το θέμα είναι η εφαρμογή. Κοιτάξτε, η εφαρμογή γίνεται. Αυτό αφορά κάθε πολίτη. Η εφαρμογή γίνεται όπως προβλέπεται. Η εφαρμογή όλων αυτών που λέτε. Η εφαρμογή γίνεται όπως. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο στην εφαρμογή. Δεν θα διαφωνήσω σε κάθε οργανωμένη κοινωνία. Κάθε οργανωμένη κοινωνία δίνει στην αστυνομία το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Με κανόνες όμως.
αλλά με βία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο αστυνομικός στον ληστή που θα έρθει στο σπίτι σου και θα πάρει τηλέφωνο και θα πει: ελάτε, ή πού είναι η αστυνομία, να του πει: αγαπητέ κύριε ληστά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, σας παρακαλώ, θα μπορούσα να σας συλλάβω. Θα πρέπει αυτό να γίνει με βία. Και όταν καταγγέλλεται η βία της αστυνομίας, ουσιαστικά καταγγέλλεται η ίδια η δημοκρατία. Γιατί η δικαιολογημένη βία της αστυνομίας είναι ένας τρόπος για να περιφρουρείται ο νόμος και η τάξη. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Τζίμερος, εις εκ των εταίρων της Εθνικής Δημιουργίας. Ναι, είμαι ο πρόεδρος του συνασπισμού, ο αντιπρόεδρος είναι ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας. Εξακολουθώ να λαμβάνω, κύριε Πατούλη, καλημέρα σας, μια που είναι και εδώ και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κύριος Τζίμερος. Εξακολουθώ να λαμβάνω φωτογραφίες για αφίσες που έχουν παράνομα τοποθετηθεί πάνω σε κολόνες στην Γρηγορίου Λαμπράκη και αναφέρομαι σε ένα show με ένα αντικείμενο, μια εμπορική δηλαδή έκθεση η οποία θα γίνει τον Ιούνιο από πολλούς ανθρώπους. Επίσης λαμβάνω μηνύματα, αυτή είναι Γρηγορίου Λαμπράκη με αρχή στο Κερατσίνι και βλέπουν αυτές κολλημένες αφίσες, παρανόμως μάλλον. Τώρα φαντάζομαι ότι η Λεωφόρος Λαμπράκη είναι περιφερειακός δρόμος, κύριε Τζίμερε, ξέρετε, γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός, αλλού είναι υπεύθυνος ο Δήμος, αλλού είναι υπεύθυνη περιφέρεια. Τον κύριο Πατούλη τον στριμώχουμε στους δρόμους που ανήκουν στην περιφέρεια. Όπως επίσης επανήλθαν στη Λεωφόρο Πεντέλης, κύριε Πατούλη, μου λέει μια φίλη ακροάτρια, εκεί κυρίως το ύψος Λεωφόρου Πεντέλης με το δρόμο που οδηγεί προς το Σισμανόγλιο και είναι οδός Σισμανογλίου, πάλι η φωτογραφία ενός υποψηφίου με ένα άλλο κόμμα της δεξιάς, με έναν κύριο που κάνει τηλεοπτική εκπομπή. Είπαμε κανενός και καμίας φωτογραφίες, δεν είναι, κύριε Τζίμερε, φαντάζομαι συμφωνείτε, δεν θα κάνουμε παράνομη ψοκόλληση. Όχι απλώς συμφωνούμε, αλλά ήταν μια από τις βασικές μας διακηρύξεις το 2011 όταν εμφανιστήκαμε στην πολιτική, λέγοντας ότι δεν μπορείς να ζητάς από τους πολίτες να σε ψηφίσουν ως εγγυητή της νομιμότητας και αυτό να το ζητάς με παράνομο τρόπο. Αλλά επειδή αυτού του στην εποχή των πολυμέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης, του να κάνεις marketing με όρους περασμένων δεκαετιών και με όρους ναζιστικής κατοχής, με συνθήματα στον τοίχο και ντουντούκα, νομίζετε ότι είναι, δεν ξέρω, έχει και ψυχολογικούς λόγους όλο αυτό το πράγμα, έτσι, υπάρχει μια εξάρτηση ψυχολογική πάνω σε αυτά. Η αριστερά μαρκάρει την περιοχή της. Μιλάω κυρίως για την αριστερά. Βεβαίως υπάρχει και η παρανομία των εμπορικών επιχειρήσεων, θεάτρων, βεβαίως, αλλά κυρίως η ακροδεξιά ακολουθεί τα συστήματα της αριστεράς. Δεν είναι ακροδεξιά, είναι εθνικοσοσιαλιστές. Δηλαδή, η φασιστική ακροδεξιά. Εθνικοσοσιαλιστές είναι. Ναι. Εάν δείτε, ας πούμε, το πρόγραμμα, σωστά, το πρόγραμμα του Κασιδιάρη. Μιλάει, θα σας ρωτήσω, θα πάμε σιγά-σιγά. Να σας πω, μιλάει για εθνικά σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι. Για να μην πληρώνουν, λέει, ακριβά οι καταναλωτές τα μήλα, θα φτιάξουμε. Οι εθνικοσοσιαλιστές, το κράτος θα φτιάξουμε εθνικό δίκτυο διανομής και εθνικά σούπερ μάρκετ. Φαντάζεστε τώρα το κράτος. Το κράτος οργάνωσε και ο φασισμός. Και οι δύο είναι υπέρ του κράτους. Απλώς ο ένας λέει, εμείς θα το κάνουμε έτσι όπως θέλουμε και οι άλλοι θα το κάνουν όπως θέλουν. Ολοκληρωτισμοί και οι δύο, φασισμός και ο ένας και ο άλλος και κρατισμός βεβαίως στο έπακρο. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση που λέγαμε για τις αφίσες. Για τις αφίσες. Δεν μπορείς να είσαι εκτός και αν πάρετε μια απόφαση στο Περιφερειακό Συμβουλίο, βάλετε συγκεκριμένες θέσεις για να έρχεται εμπορική διαφήμιση. Υπάρχουν αυτές. Αυτό δεν μπορούσε κανείς αυτές να υπάρχουν, το συζητήσει. Αυτές οι θέσεις υπάρχουν σε όλους τους Δήμους και είναι πληρωμένες. Αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ποινές είναι αστείες. Δηλαδή, να το δούμε και από την πλευρά ενός διαφημιστή. Η ποινή που θα πάρει, αν πάρει, αν του κατεβάσει. Δεν το μοιάζει προφανώς και γι' αυτό το κάνει. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτά που θα κερδίσει λέγοντας σε ένα προϊόν, ότι εγώ θα γεμίσω τη βουλιαγμένη, ας πούμε, με αφίσεις σου. Δύο ο κόσμος που είναι και πρόβλημα. Το προϊόν αποδέχεται να διαφημίζεται με παράνομο τρόπο. Τα σοβαρά όχι, αλλά υπάρχουν και τα μη σοβαρά. Ξέρετε, η νομιμότητα δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε αυτόν που, ας πούμε, την αποδέχεται ή δεν την αποδέχεται. Πρέπει να επιβάλλεται σε όλους. Γιατί κάποια στιγμή και ένα σοβαρό προϊόν μπορεί να πει ότι και εμένα με συμφέρει, εφόσον ο ανταγωνισμός μου, ας πούμε, το χρησιμοποιεί. Ναι, το λέω αυτό γιατί εσείς στο επάγγελμά σας διαφημιστής, δεν ήσασταν. Ναι, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Όχι, θέλω να πω ότι
πραγματευόσασταν τέτοια θέματα. Αυτό εννοώ. Δεν ήμουν, είμαι. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Επειδή δηλαδή, κάποιοι ρωτούν αν δουλεύετε ακόμη. Φυσικά δουλεύω ακόμα. Μετά από εσά έχω να βγάλω ύλη. Φυσικά δουλεύω. Στο ίδιο επάγγελμα πάλι. Η εταιρεία μου δουλεύει μια χαρά. Απλώς έχω κατεβάσει, δηλαδή δεν ανανέωσα το site, γιατί δεχόταν του κόσμου τις επιθέσεις και δεχόταν επιθέσεις και οι πελάτες μου. Την πρώτη περίοδο, ας πούμε, που η δημιουργία ξανά, εταίρος της εθνικής δημιουργίας, εμφανίστηκε, είχαν βρει όλο το πελατολόγιο και βρήκαν ότι κάποια στιγμή είχα κάνει ένα έντυπο για ένα φάρμακο που ανήκε σε μια εταιρεία που κάποια στιγμή την αγόρασε ο Λαβρεντιάδης, ό,τι παγόραζε όλα. Ο Τζίμερος κολλητός με το λαμόγιο. Τι έκανες, Τζίμερ, με τον Λαβρεντιάδη? Δηλαδή, αυτά τα οποία δεν τιμωρούνται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν συκοφαντείς, πρέπει να τιμωρήσει. Εάν ρυπαίνεις, πρέπει να τιμωρήσει. Και μάλιστα με υποτροπή, σε περίπτωση υποτροπής, πρέπει να τιμωρήσει περισσότερο. Η εθνική δημιουργία. Ο οποίος συκοφάντησε, βέβαια, εσείς ό,τι λέτε, τα λέτε φωναχτά, φανερά. Συκοφάντης είναι με ψευδόνυμο. Όχι, ούτε καν ψευδόνυμο. Δεν χρειάζεται καν ψευδόνυμο. Ο συκοφάντης έχει μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης το προνόμιο να συκοφαντεί και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και από τα ΜΜΕ τα επίσημα. Δηλαδή, όταν το NGR λέει, ας πούμε, οι ακροδεξοί φασίστες Τζίμερος και Κρανιδιώτης, εγώ προκαλώ κάποιον να πει μια ακροδεξιά φασιστική άποψή μας. Εκτός εάν η άποψη το ότι ο νόμος πρέπει να επιβάλλεται σε μια χώρα θεωρείται φασισμός. Σε αυτή την περίπτωση, αν ήταν ένα διαφορετικό κράτος με άλλους νόμους, αυτός που το έγραψε θα του παίρναμε και τα σόβρακα. Αλλά έτσι όπως είναι η νομοθεσία, θα πρέπει να στείλεις εξώδικο. Αν εγώ στέλνω κάθε μέρα εξώδικα, που είναι ένα εκατοστάρι περίπου, να γραφτεί ο δικαστικός επιμελητής στους εκατοντάδες που με συκοφαντούν, θα πρέπει να έχω μια καραβιά λεφτά από πίσω μόνο για αυτά. Να θεωρήσω σφάλμα σας, κύριε Τζίμερ, το γεγονός ότι δώσατε συνέντευξη σε μια φυλάδα η οποία είναι η προσωποποίηση, πώς να το πω, είναι ολίβελος. Δηλαδή, παντού δίνει, παντού. Εκεί έπρεπε να την έχετε εξαιρέσει αυτή όχι, η οποία βάλει εναντίον προσωπικότητα των ανθρώπων. Δεν πειράζει, εγώ δίνω συνέντευξη σε όποιον μου δίνει βήμα, διότι εκτός από εσάς, κανένας άλλος συστημικός, εννοώ αναγνωρισμένος, κανένας άλλος πρώτης γραμμής δημοσιογράφος δεν έχει καλέσει. Ναι, αυτό είναι όμως άλλο θέμα. Δημιουργία. Ναι, είναι αλλά άλλο όταν θέμα. Αυτό δεν θα σε πάει στο λίβελο. Είναι λάθος. Δεν είναι άλλο θέμα. Όταν είσαι μπλοκαρισμένος, προσέξτε, όταν είσαι μπλοκαρισμένος από τα ΜΜΕ, με εντολή Μαξίμου θα το πω αυτό και ας ενοχλεί κάποιους. Μολονότι έχουμε ένα ποσοστό το οποίο έχει καταγραφεί στις προηγούμενες εκλογές και δικαιούμαστε, γιατί αυτό λέει ο νόμος, αναλογική παρουσία στις εκπομπές πολιτικού περιεχομένου. Αυτά μπορεί να τα πείτε όλα. Ο νόμος δεν λέει των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Όλα, τα ισχυριστείτε. Πού, στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου. Μπορείτε τα λέει εδώ. Σε εσάς. Τέσσερα χρόνια. Πρώτη πραγματικότητα εκπομπή σε όλο το ραδιόφωνο. Σωστά. Και τα λέτε δημοσίως. Σε κάποιον άλλο. Και κανένα δυο ακόμα. Και κανένα δυο ακόμα δημοσιογράφους. Αυτό. Αλλά. Είμαι και εγώ λίγο. Σε μια τηλεόραση, ας πούμε. Θέσεις μου, κύριε Τζίμερ. Σωστά. Σε μια τηλεόραση. Αυτό. Και το κλείνουμε εδώ. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, σας λέω ευθέως ότι εκεί πήγατε σε ένα. Σας λέω ευθύτατα ότι εάν είχαμε το βήμα. Κάνει κριτική. Εάν είχαμε το βήμα που δικαιούμαστε. Ένας λίβελος. Αυτό εκεί που δώσατε συνέντευξη. Εάν είχαμε, αν είχαμε το βήμα που δικαιούμαστε και μας αναλογεί, θα διαλέγαμε. Δεν το έχουμε και δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να διαλέγουμε. Ναι, αλλά σας προβάλλει τώρα ένας λίβελος. Δεν μας προβάλλει. Φιλοξενεί τις απόψεις. Ας τις φιλοξενούσε και η τηλεόραση του Sky, ας πούμε. Δεν τις έχει φιλοξενήσει όμως. Ναι, ναι, όχι την κριτική σας, Sky την κάνετε εδώ, δημοσίως. Εγώ δεν αναφέρομαι στον Sky. Εγώ λέω στο ότι αυτό σας οδηγεί σε κάτι που είναι, κατά την άποψή μου, σφάλμα. Κατά την άποψή μου. Okay. Λοιπόν, εθνική δημιουργία, είπατε προηγουμένως ότι θέλω να μας πείτε την ταυτότητά σας. Κάνατε έναν διαχωρισμό από τους εθνικοσοσιαλιστές. Δηλαδή, αυτό το κόμμα τώρα που θέλει να πολιτευτεί μέσα από τη φυλακή έχει χαρακτηριστικά ποια, κατά την άποψή σας, κύριε Τζίμερ? Έχει χαρακτηριστικά ανόητα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, μονοθεματικά κόμματα τα οποία έχουν πολύ θυμό και λίγο μυαλό ή λίγη ικανότητα ανάλυσης του πραγματικού κόσμου είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.
Αυτή είναι η άποψή μου και εγώ θεωρώ μεγάλο σφάλμα. Γιατί έτσι όπως το είπατε, πήγατε να το λίγο να το αθεώσετε το πράγμα. Έχουν μια βία πάνω τους, εκφράζουν μια βία. Αυτό είναι πολύ θυμό, αλλά καμιά δυνατότητα να καταλάβεις πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αλλά οι οπαδοί τους βγάζουν βία. Είναι δηλαδή εν δυνάμει δολοφόνοι. Αυτό θέλω να σου πω. Δολοφονούν. Αρκετοί από αυτούς, ναι. Διότι ο θυμωμένος και ο χαμηλής νοημοσύνης εκφράζεται με έναν τρόπο ανάλογο. Αλλά εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος τον αποκλεισμό, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα έπρεπε να είναι στο χρόνο που τους αναλογεί και ένας δημοσιογράφος λίγο έξυπνος να είναι, θα τους αποδομούσε σε ντετέ. Δηλαδή, πες μας, Μιχαλολιάκο, πώς συνενώνοντας τέσσερις συστημικές τράπεζες χρεοκοπημένες θα φτιάξεις μια ισχυρή. Πώς γίνεται αυτό? Εξήγησε το. Με ένα παράδειγμα, ας πούμε. Και πώς αυτή η τράπεζα που θα προκύψει θα δανείζει αφιδώς χρήματα στη μεσαία τάξη, χωρίς εχέγγυα, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς κάποια διασφάλιση, για να δημιουργήσει μια καινούρια, ας πούμε, τρύπα κόκκινων δανείων που θα πληρώσει πάλι ο φορολογούμενος. Δηλαδή, είναι τόσο κομικές οι θέσεις αυτών των κομμάτων όταν προσπαθούν να δώσουν μια λύση στα δεκάδες προβλήματα που είναι πρώτα στην ατζέντα, που θα μπορούσαν να αποδομηθούν. Αποκλεισμένοι όμως όντες έχουν τη δυνατότητα να είναι μονοθεματικοί και να λένε μόνο εμάς φοβάται το σύστημα. Την επικάλυψη του κυρίου, την προσπάθεια αυτή του κυρίου Κανελόπουλου να βάλει ο ίδιος τον εαυτό του και να κάνει αυτή την επικάλυψη της φυλακισμένης Χρυσής Αυγής, πώς τη σχολιάζετε? Κοιτάξτε, ας μας απαντήσει ο ίδιος. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος κύριος κάποια στιγμή είχε προσεγγίσει και την Εθνική Δημιουργία. Και εγώ, διαπιστώνοντας από αυτά που έγραφε και τον τρόπο που αυτό παρουσιαζόταν, είπα ότι δεν θέλουμε άλλους γραφικούς. Δηλαδή, είναι μια γραφική περίπτωση που το ερώτημα το δικό μου είναι πώς έφτασε να είναι αντιεισαγγελέας του Αρειοπάγου. Τόσο απλά. Διότι αυτά που καταγγέλει έγιναν επί της θητείας του. Πώς λοιπόν ως ανώτατος δικαστικός λειτουργός συμβιβάστηκε, έκανε τα στραβά μάτια, δεν ξέρω τι, με όλα αυτά που καταγγέλει. Και δεν ξυφούλκησε τότε να πει: κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, και εγώ θα το δικάσω. Η άποψη των δικαστών που όλα νομίζουν ότι περνάνε από μια έδρα, ας πούμε, ότι η πολιτική είναι ένα τέτοιο πράγμα, και αυτή είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, ένας δικαστής όταν δεν ξέρει από οικονομία, δεν μπορεί να βγάλει απόφαση ή να καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Πάλι, ένας μονοθεματικός άνθρωπος βρήκε κάποιους άλλους μονοθεματικούς και βλέπετε πώς μπλοκάρεται το σύστημα όταν οι νόμοι προσπαθούν να αγνοήσουν το Σύνταγμα με τρόπο που έχει καταγγελθεί πολλές φορές, δηλαδή και εμείς τον καταγγείλαμε. Εφόσον ο νόμος λέει ότι μόνο με αμετάκλητη καταδίκη, ούτε καν τελεσίδικη, μετά δηλαδή και από τον Άριο Πάγο, κάποιος χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα, τι να κάνουμε, αυτό λέει ο νόμος. Ο οποίος, κατά εμάς, κατά την Εθνική Δημιουργία, είναι σφαλμένος. Θα έπρεπε δηλαδή να χάνεις τα πολιτικά σου δικαιώματα όταν καταδικαστείς και για πλημέλημα. Γιατί να μπορεί ένας ληστής, ένας βιαστής, ένας δολοφόνος, ένας απατεώνας να έχει πολιτικά δικαιώματα στη φυλακή, ώστε να πιέζει τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να πέφτει στα μαλακά ή να βγάζει διάφορους νόμους να αποφυλακίζονται? Διότι μια ομάδα πίεσης, που είναι η καταδικασμένη, ψηφίζει μονοκού και αυτόν ο οποίος θα τους πει: εντάξει, παιδιά, τι κάνατε 400 χρόνια, εγώ θα σας βγάλω στα 10, στα 12, ας πούμε. Ή δεν θα πάτε καθόλου στη φυλακή. Η Εθνική Δημιουργία λέει επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρό, μια διάβια ποινικών υποθέσεων που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Γιατί όταν ψάχνεις μια υπόθεση, η δημοσιογραφία αναφέρεται στην αρχή της. Κάλεσε ο εισαγγελέας αυτόν. Άρα κάτι γίνεται. Τι έγινε στη συνέχεια δεν το μαθαίνουμε. Δεν το μαθαίνουμε. Πράγματι. Ή σε ελάχιστες περιπτώσεις επανερχόμαστε. Όταν. Ένα μικρό διάλειμμα ακόμη. Είπατε κάτι προηγουμένως, κύριε Τζίμερε, και θέλω από αυκή να ξεκινήσω. Λέτε ότι πρέπει να ξεχωρίζει τον γραφικό που θα σου έρθει στο κόμμα. Τι κριτήρια υπάρχουν, γιατί και ειδικότερα αυτός ο χώρος, όλοι οι χώροι, αλλά μπασιτός και ο χώρος έτσι, αυτό που λέμε του πατριωτισμού, έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι μάλλον δεν έχουν γίνει αποδεκτοί από τα μεγάλα κόμματα. Εγώ έτσι το, ας το πούμε έτσι για να μην παρεξηγηθώ κι εγώ. Αυτός έχει πολλούς γραφικούς, εθνοκάπηλος, πάσης φύσος. Σε τι διαφέρετε εσείς που δεν είστε, δηλαδή λέτε δεν είστε η Εθνική Δημιουργία, τι ακριβώς είναι? Η Εθνική Δημιουργία είναι ένα κόμμα, δεν είναι κόμμα, είναι ένας πεισμός, ένας φορέας, γιατί και η λέξη κόμμα εμένα μου προκαλεί έτσι μια στομαχική διαταραχή. Ένας φορέας του 21ου αιώνα, που λέει ότι τα προβλήματα του 21ου αιώνα λύνονται με εργαλεία του 21ου αιώνα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξω ένα μάνιουαλ, ούτε του Μάρξ, αλλά ούτε και του Πόπερ, ας πούμε, ούτε και της Ραντ. Πες μου τα δεδομένα να σου πω ποιο είναι το συμπέρασμα. Και αν εσύ έχεις κάτι πιο, ας πούμε, κοντά ή έχεις να μου πεις μια άποψη η οποία αναστέκει, να την συνυπολογίσουμε κι αυτή και να καταλήξουμε μαζί σε συμπέρασμα.
Υπάρχουν πράγματα που κάνει το κράτος, ναι, που δεν μπορεί να τα κάνει ο ιδιώτης, και υπάρχουν πράγματα που ο ιδιώτης τα κάνει φτηνότερα και καλύτερα. Βάλιστα. Δεν υπάρχει ένας λόγος το κράτος να είναι επιχειρηματίας, ας πούμε. Επίσης, οι φόροι πρέπει να είναι χαμηλοί, ώστε και να έρχονται στην Ελλάδα να επενδύουν επενδυτές που έχουν ανταγωνιστικές χώρες με χαμηλότερο συντελεστή και ευκολότερο περιβάλλον για το επιχειρήν, φιλικότερο. Και να σου μένουν και πέντε φράγκα στην τσέπη, ας πούμε. Ωραία. Να μην τα διαχειρίζετε όλα. Η δεξιά σας έκφραση που φτάνει. Το δεξιά σας που φτάνει. Δεν ξέρω τι θα πει δεξιά και αριστερά πια. Δηλαδή σήμερα ας μου εξηγήσει κάποιος τι είναι δεξιό. Ο κύριος Χανιδιώτης, ο εταίρος σας, έχει άνθρωπος δεξιά. Τα ίδια έχουμε. Ξέρετε, και εγώ και εκείνος είμαστε θύματα μιας προπαγάνδας, ενός μηχανισμού λάσπης, ο οποίος μας έχει προσδώσει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουμε. Τώρα, μισό λεπτό. Υπάρχει και ένα θέμα. Δηλαδή, πώς να υποστηρίζει το ίδιο. Συγγνώμη. Και εσείς, να υποστηρίζει. Κάθε άνθρωπος, αυτό εννοώ. Να υποστηρίζει τα εθνικά συμφέροντα, ας πούμε, είναι δεξιό. Όχι, δεν λέω, δεν κάνουμε αξιολογική κρίση εδώ. Λέμε τι υποστηρίζετε. Υποστηρίζαμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία, ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί η αποτρεπτική ισχύ τη χώρα. Και είπαμε μπράβο στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που την ενδυνάμωσε. Για να καταλάβετε. Συγγνώμη, για να καταλάβετε ότι εμεί δεν κάνουμε πολιτική Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, σε όλα να τα λέμε εμεί, όχι σε όλα. Μπράβο λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία που ενδυνάμωσε τι ένοπλε δυνάμει. Δεν μας αρέσει που εξακολουθούν να είναι κομματικοποιημένες. Δηλαδή ο φατριασμός εξακολουθεί να υπάρχει και στο στρατό και στην αστυνομία και σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Και αυτά που, με τα οποία δεν συμφωνούμε, όπως αυτά που κουβεντιάσαμε πριν, στα χαρακτηριστικά. Εσείς έχετε εκφράσει κάποια φιλελεύθερα αντιλήψεις, οι οποίες και μάλιστα από ό,τι βλέπω και από το Αυτές εξέφραζε και ο Φαΐλος. Ναι. Ο ίδιος όμως, όταν ο άνθρωπος, ο πολίτης, όταν υπερτονίζει το πατριωτικό του, τα πατριωτικά δεδομένα χαρακτηριστικά του, τότε βάζει και ο ίδιος τον τόνο για το πώς θέλει οι άλλοι να τον βλέπουν. Από αυτή την έννοια τα υπερτονίζει. Και πάνω στα όρια. Υπερτονίζει, αλλά τι λέει υπερτονίζοντάς τα. Δηλαδή, λίγοι στέκονται. Όταν λες ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και το υπερτονίζεις, τι είσαι, ας πούμε, είσαι ακροανατολικός. Δηλαδή, ο Φαΐλος έλεγε ότι η Τουρκία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πάντα οι Τούρκοι ήταν μπαμπέσιδες, να το πω έτσι, απέναντί μας. Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, όπως βρίσκονται τώρα, μας έτειναν χείρα φιλίας και μετά με την πρώτη ευκαιρία μας την έφερναν. Ναι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορεί να πούν το ίδιο, αλλά με χαμηλότερο τόνο. Με άλλες λέξεις. Ο τόνος και του Φαΐλου και εμού είναι έντονος. Γιατί πρέπει έντονα να λέγονται ορισμένα πράγματα, γιατί παθαίνουμε, ας πούμε, έναν μυθριδατισμό στην ανομία. Σας ενοχλεί? Εξαιρετικά. Σας ενοχλεί? Εξαιρετικά. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Διότι είμαστε, σας λέω, σύγχρονοι άνθρωποι και σύγχρονος πολιτικός φορέας, ο οποίος σε πολλές απόψεις υπερακοντίζει και τους αριστερούς. Και το εθνικισμό σας ενοχλεί? Το ακροδεξιός εθνικιστής σας ενοχλεί? Το εθνικιστής. Το πατριώτης δεν μας ενοχλεί. Ο εθνικιστής, έτσι όπως έχει κυριαρχήσει, δηλαδή αυτός ο οποίος θέλει το κακό των άλλων, ξέρετε, όλοι αυτοί οι ισμοί έχουν πρόβλημα ορισμού. Δηλαδή, αλλιώς τον προσλαμβάνει ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Προφανώς ο εθνικισμός με την, ας πούμε, με την υγιή του οπτική, δηλαδή το να θες η χώρα σου να είναι σημαντική, παραγωγική, να παράγει. Αυτό είναι ο πατριωτισμός. Μπορεί να εκφραστεί μέσω του πατριωτισμού. Ναι, τώρα, άμα βάλουμε, ας πούμε, έκθεση σε μαθητές λυκείου, πείτε μας τη διαφορά του πατριωτισμού από τον εθνικισμό, τι νομίζετε ότι θα εισπράξουμε, ας πούμε, τι θα μαζέψουμε από γραπτά. Δηλαδή, έννοιες οι οποίες έχουν πρόβλημα ορισμού, καλό είναι να αποφεύγονται. Θέλουμε η χώρα μας να είναι ισχυρή. Και για να είναι ισχυρή, πρέπει να έχει ισχυρή οικονομία. Και για να έχει ισχυρή οικονομία, αυτό γίνεται με ελεύθερη οικονομία, όχι με κεντρικό σχεδιασμό, όχι με υπουργούς που αποφασίζουν πόσο θα πουλιέται το κατσίκι και πόσο η μελιτζάνα, με περιβάλλον φιλικό προς το επιχειρήν, με τη δυνατότητα κάποιος, ας πούμε, όταν είναι νόμιμος, να μην πρέπει να περάσει από το τζίμερο που είναι περιφερειακός σύμβουλος για να εγκρίνει ο αιρετός την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία μπορεί να είναι 1.400 σελίδες. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα κράτος που είναι μη διοικήσιμο. Όταν πριν από μερικές μέρες κατάλαβαν κάποιοι τι φταίει για την τραγωδία των Τεμπών, ίσως διάβασαν κάποια δικά μου άρθρα ή ίσως άκουσαν την ομιλία μου μετά από τις πλημμύρες της Μάδρας, που έλεγε ότι έτσι όπως είναι στημένο το κράτος θα παράγει συνεχώς τραγωδίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σήμερα, καλημέρα σας. Να είστε καλά.